Καλησπέρα σας κύριε αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες που ενδεχομένως είστε μαζί μας και μας παρακολουθείτε. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη διαδικτυακή εκδήλωση του Μουσείου Πληροφορικής που αφορά στη γενική εκπροσώπηση στον κλάδο. Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, στο οποίο οραματίστηκε ο Γιώργος Τσακούρας που έχουμε μαζί μας, μετρά ήδη 15 χρόνια ζωής και αποτελεί ίσως το μοναδικό στο είδος του Μουσείου Πληροφορικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, την εξέλιξη του κλάδου από το 1970 μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης, η οποία τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι η γυναική εκπροσώπηση. Και έχουμε μαζί μας πολύ εκλεκτές καλεσμένες για να μιλήσουμε γι' αυτό. Στον κλάδο, φυσικά, της πληροφορικής. Θα ήθελα όμως αρχικά να δώσω το λόγο στον Γιώργο Τσεκούρα, τον οραματιστή και ιδρυτή του μουσείου, να μας πει ένα μικρό χαιρετισμό. Γιώργο. Λοιπόν, σας καλησπερίζω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλες αυτές τις γυναίκες να είναι μαζί μας αυτή την εκδήλωση. Για την κάθε μία έχω να πω κάτι ξεχωριστό, που ξέρω από τη μικρή μου έτσι, εμπειρία που γνωρίζω ότι έχει κάνει η κάθε μία στο δικό της τομέα και γι' αυτό σκέφτηκα να τις καλέσω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μοιραστούν τις εμπειρίες αυτές και με τη νέα γενιά, αλλά γενικότερα σκέφτομαι ότι και εδώ στο Μουσείο εμείς τονίζουμε τον ρόλο των γυναικών στην πληροφορική, από την Ιπατία, από την Αυγουστίνα Ιάντα Λαβλής Μπάιρον, από την Μάρι Γκρέις Χόπερ, τη Μαργαρίτα Χάμιλτον. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Εντάξει, δεν είναι ζωή, δεν είναι ότι είμαστε στην ίδια κατηγορία. Απλώς θέλω να πω ότι πάντα προσπαθούσαν να μπουν σε αυτόν τον κλάδο δυναμικά. Ας το φέρουμε λίγο βέβαια εμείς στο σήμερα και ας πούμε ότι πώς αντιμετωπίζονται σήμερα οι γυναίκες στον κλάδο της πληροφορικής, προβληματισμοί και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ και πάλι όλες όσες είναι μαζί μας και μία-μία προσωπικά και επίσης και το κοινό το οποίο μας παρακολουθεί ζωντανά. Νίκη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εσάς τις καλεσμένες μας και να σας συστήσω και στο κοινό μας σε περίπτωση που κάποιος δεν σας ξέρει. Έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Έλενα Πρασάκη. Ξεκινάμε τη σειρά που μου εμφανίζονται στην οθόνη. Marketing and Communication Manager της Cisco Ελλάδος. Έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Κουτσουρέλη, αντιπρόεδρο του ομίλου Quest. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνα Μπεθάνη, διευθύνουσα σύμβουλος της Tenebra Studios. Έχουμε μαζί μας την κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, Managing Partner της RED και Vice President της Women for Cyber Greece. Και τέλος, έχουμε μαζί μας και την κυρία Πολύμνια Σουλιώτη, Chief Marketing Officer Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Microsoft. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς μας βρήκατε. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε έτσι αυτό το θέμα που είπαμε, ήθελα να αναφέρω κάποια στατιστικά πρόσφατα που βρήκα που νομίζω ότι έτσι δίνουν μια πρώτη εικόνα για το πώς είναι η εκπροσώπηση των γυναικών σήμερα στον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Η έκθεση Women in the Workplace 2022 της McKinsey διαπιστώνει ότι για κάθε 100 άνδρες που προάγονται σε διευθυντικούς ρόλους πρώτου επίπεδου, προάγονται μόλις 87 γυναίκες. Στην περίπτωση της χώρας μας, σύμφωνα με το Women in Tech Greece, που διοργανώθηκε πέρυσι από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων εργασίας, ενώ μόνο το 3% αυτών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Την ίδια στιγμή, βέβαια, θέλω να υπογραμμίσω και μία άλλη ανησυχητική τάση που βλέπουμε, η οποία είναι μία μικρή αποχώρηση γυναικών. Δεν είναι τόσο εγχώρια, θα μου το πείτε και εσείς αν το παρατηρείτε. Είναι κυρίως στο εξωτερικό. Αποχωρούν λοιπόν γυναίκες της τεχνολογίας, γυναίκες που έχουν κατακτήσει θέσεις και ρόλους και μακρά πορεία στον χώρο. Ένα παράδειγμα είναι η Σούζαν Γουατζίσκι, μία από τις μακροβιότερες υπαλλήλους της Google και μία από τις πιο προβλημένες γυναίκες στελέχης της Silicon Valley. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω εσάς και από την εμπειρία σας και από το χώρο σας. Εάν υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η υποεκπροσώπηση, τη βλέπετε έντονα, και αν παρατηρείτε και εσείς αυτή την τάση φυγής τα τελευταία χρόνια. Κυρία Πρασάκη, θα πηγαίνω εναλλάξ, να ξεκινήσω από εσάς.
να σας δώσω. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας παρακολουθεί. Ναι, δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι υπάρχει γενικότερα υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της πληροφορικής, ακόμα και σήμερα. Και μια μικρή υποχώρηση, η αλήθεια είναι ότι την τελευταία διετία την έχουμε παρατηρήσει. Τώρα, υπάρχει υποχώρηση παρά την αυξημένη συνειδητοποίηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι και για τη σημασία της ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων στον χώρο της τεχνολογίας. Τα ποσοστά των γυναικών που ασχολούνται με την πληροφορική εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, οι λόγοι για αυτή την υποεκπροσώπηση είναι πολλοί και περιλαμβάνουν και την κοινωνική και την πολιτισμική για μένα προκατάληψη. Τα στερεότυπα που σχετίζονται με την πληροφορική, την έλλειψη προτύπων ρόλων της γυναίκας στο χώρο μας, το mentorship ίσως για τις γυναίκες, καθώς και για την έλλειψη πρόσβασης σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Από εκεί ξεκινάει, από μικρότερες ηλικίες. Τώρα αυτό δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ισότητας των φύλων, η αλήθεια είναι, αλλά είναι μια απώλεια για τον ίδιο τον τομέα της προφορικής. Είναι σημαντική η γυναίκα στον τομέα μας, όσο και να μην το έχουμε αποδεχτεί αυτό. Η ποικιλομορφία επίσης στον τομέα αυτό μπορεί να συμβάλλει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη καλύτερων λύσεων. Μόνο το ότι η γυναίκα σκέφτεται διαφορετικά, μπορεί αυτό να είναι κάτι πολύ θετικό στο τέλος της ημέρας. Πολλοί οργανισμοί μπορεί να, και κοινότητες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, προωθώντας την εκπαίδευση από νωρίς, όχι τόσο στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες όμως το βλέπουμε, να παρέχουν προγράμματα υποστήριξης, να δημιουργούν περιβάλλοντα που είναι ίσως περισσότερο ανοιχτά σε όλους και συγκεκριμένα στις γυναίκες. Ωστόσο, αυτή η αντιμετώπιση του θέματος έχει ακόμα πολλή δουλειά για μένα. Και χρειάζεται συνεργασία τόσο μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών φορέων, τόσο και κυβερνητικών. Αυτό από την πλευρά μου. Εγώ θα συμφωνήσω. Κυρία Κουτσουρέλη, θα ήθελα να περάσω σε εσάς ως αντιπρόεδρο του ομίλου της Quest. Έχετε κι εσείς μία εικόνα, όμιλος πληροφορικής με αρκετές στρατηγικές και χρόνια στο χώρο. Πείτε μας λίγο αν το βλέπετε κι εσείς αυτό και γιατί ενδεχομένως συμβαίνει. Ακόμα και σήμερα που έχουμε καταλάβει όλη την αναγκαιότητα του να μην υπάρχει υποπροσώπηση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να κάνω μια έμεση τοποθέτηση στο θέμα αυτό από άλλη μακροσκοπική διάσταση, ένα storytelling, ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος με την ελπίδα ότι στο ακροατήριο υπάρχουν νέα κορίτσια. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερη χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας, γιατί έχω την ευκαιρία να σας μεταφέρω ένα αισιόδοξο μήνυμα από έναν ιδιαίτερο χώρο, τον οποίο υπηρετώ πάνω από 40 χρόνια. Η αισιοδοξία έγκυται στο ότι ο χώρος αυτός συνδέεται με την εξέλιξη και την ανάπτυξη και αγγίζει τον καθέναν μας. Και φυσικά μιλάμε για το χώρο της τεχνολογίας. Το χαρακτηριστικό αυτού του χώρου είναι οι γρήγορες αναλλαγές που σε φέρουν πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Σε εμάς όλα πεθαίνουν γρήγορα και πάλι πολύ γρήγορα ανασταίνονται για να ακολουθήσουν μια ραγδαία συναρπαστική πορεία. Εδώ βρίσκονται οι μεγάλες αναλλαγές και οι μεγάλες ευκαιρίες που μπορούν να εκτινάξουν οποιοδήποτε νέο άτομο με φιλοδοξίες. Εδώ χτυπάει η καρδιά των επαγγελμάτων του παρόντος και του μέλλοντος και των εξειδικεύσεων και των νέων ρόλων που διερευνώνται εν αγωνία στην αγορά. Οι μεγάλες αναλλαγές που παρατηρούμε στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα τα τελευταία 20 χρόνια οφείλονται στην επίδραση της τεχνολογίας, η οποία έφερε την παγκοσμιοποίηση και αυτή με τη σειρά της ανέδειξε όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν αυτό το πλανήτη στο σύνολό τους. Τα καυτά θέματα εκφράζονται ως γνωστόν μέσα από τους 17 στόχους που έθεσε ο ΙΕ σαν υποχρέωση των εθνών και καθορίζουν λίγο πολύ τον τρόπο που η ανθρωπότητα θέλει να αναπτυχθεί. Μιλάμε με άλλα λόγια για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο. Έτσι, η παγκόσμια βιωσιμότητα περιλαμβάνει στόχους, όπως η καταπολέμηση της πείνας, της φτώχειας, περιλαμβάνει την κοινωνική δικαιοσύνη, το δικαίωμα της εκπαίδευσης, προστασία του περιβάλλοντος,
περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα σε αυτά και την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Άρα η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη μιας κοινωνίας συσχετίζεται άμεσα από την ισότητα των φύλων. Γιατί έτσι υπάρχουν διεθνές συνθήκες ανάπτυξης, ισορροπία, δικαιοσύνη. Αλλά επίσης, έτσι παράλληλα, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και η πρόοδος μέσα από ένα μεγαλύτερο πουλ του ταλαντούχου πληθυσμού. Όμως, δυστυχώς, χάνουμε τα νέα ταλέντα που βρίσκονται μέσα από την κλιμάδα του γυναικείου πληθυσμού και σας διαβεβαιώ ότι ο χώρος της τεχνολογίας έχει ανάγκη τα νέα ταλέντα. Το ερώτημα είναι, η γυναίκα θα μείνει έξω από τις εξελίξεις? Και συνεχίζω. Όταν μιλάμε για ισότητα φύλων, εδώ νοούμε ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Και πάλι το ερώτημα είναι, αν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Δυστυχώς, παρόλο στις νέες νομοθεσίες για την προστασία και τα δικαιώματα της γυναίκας, δεν έχουμε δημιουργήσει σωστές προϋποθέσεις ώστε να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Από τη δική μας τη μεριά προσπαθούμε να αναδείξουμε το θέμα αυτής της αναποτελεσματικότητας που το πληρώνουμε σαν κοινωνία και σαν κλάδος με διαφόρους τρόπους. Το πρόβλημα εδώ είναι συστημικό και παγκόσμιο. Είναι κοινωνικό, γιατί είναι θέμα προκαταλήψεων και στερεοτήτων. Είναι εκπαιδευτικό, γιατί απαιτείται μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, και να δούμε πότε θα γίνει. Είναι οικονομικό, γιατί αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο και ίσως για περισσότερη εργασία. Και τέλος, το πρόβλημα του επαγγελματικού προσανατολισμού και ανόδου, που οφείλεται στο ρόλο που έχουν προεπιλέξει κάποια για τη γυναίκα. Όταν η γυναίκα πάει να επιλέξει άλλο ρόλο, στην ουσία αποθαρρύνεται. Το μήνυμα που θέλω να κρατήσετε σε όλα αυτά που προανάφερα είναι ότι στη σημερινή εποχή όλα αλλάζουν με εκπληκτική ταχύτητα. Σε ποιο βαθμό? Ανάλογα με το πόσο πιστεύουμε στον εαυτό μας και σε αυτό που επιδιώκουμε. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Στη δική μου γενιά κάποιοι πιστέψανε ότι μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο και το πετύχανε. Αισιόδοξο πολύ το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μπεθάνη, θα περάσω σε εσάς. Η Tenebra Studios είναι εταιρεία gaming και βιντεοπαιχνιδιών. Είναι έτσι πολύ σύγχρονο. Οπότε έχετε έτσι και μία φρέσκια ματιά ακόμα περισσότερο για το τι συμβαίνει. Θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την υποεκπροσώπηση των γυναικών σήμερα στο κλάδο και πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, τι μορφές μπορεί να παίρνει? Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αρχικά, η εταιρεία κάνει βιντεοπαιχνίδια και ψηφιακό διαδραστικό λογισμικό. Έχουμε συνεργασίες ετών. Η εταιρεία είναι 17 ετών. Επομένως, έχω δει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Ελλάδα, την εξέλιξη της τεχνολογίας και της σύνδεσης των γυναικών με αυτό. Φυσικά, θέλω να πω ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές και αξιόλογες όπως κάθε άλλος. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Επιδιώκουν πλέον πτυχίο τεχνολογίας, έχω δει στην πορεία των ετών και στη συνέχεια καριέρα στον τομέα, πράγμα το οποίο όταν ξεκινήσαμε εμείς το 2006 δεν ήταν τόσο, ας το πούμε, μεγάλο σαν τόλμημα από τις γυναίκες. Αυτό βέβαια αποδεικνύεται και από τις φοιτητές που υπάρχουν τώρα σε τεχνολογικούς τομείς, αλλά και από τις συνεργάτιδες μου και από όλες τις εξαιρετικές καλεσμένες που έχουμε εδώ σήμερα. Γενικά όμως, και όπως συζητήθηκε προηγουμένως από τις κυρίες που τοποθετήθηκαν, η έλλειψη ευκαιριών, από την έλλειψη ευκαιριών έως τον αποκλεισμό από την εταιρική κουλτούρα, όλοι αυτοί οι παράγοντες καταλήγουν σε ένα μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και υπόκειψη των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας. Έχω κάποια στατιστικά, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μόλις το 59% των εργαζομένων στην τεχνολογία πιστεύουν ότι οι εργοδότες τους πληρώνουν άντρες και γυναίκες ισότιμα. Επίσης, οι γυναίκες συχνά αισθάνονται ότι οι απόψεις και οι γνώσεις τους θεωρούνται ότι έχουν μικρότερο κύρος.
Το 78% των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας αισθάνονται ότι πρέπει να εργάζονται σκληρότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους για να αποδείξουν την αξία τους. Και αυτός είναι πιθανότατα ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους το 39% των γυναικών θεωρεί την προκατάληψη λόγω φύλου ως τον κύριο παράγοντα που δεν τους προσφέρεται προαγωγή. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία προκαλούν αυτή την κατάσταση. Είναι αποκλεισμός λόγω του τοξικού περιβάλλοντος, τα ωράρια εργασίας και αυτό είναι ιδιαίτερη πρόκληση για τις μητέρες που συνήθως αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες για τη φροντίδα των παιδιών. Αρχικά, ενώ η καθιέρωση της απομακρυσμένης και ευέλικτης εργασίας τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας έδειχνε πολλά υποσχόμενα για να έχουμε εργαζόμενες κυρίως οι μητέρες μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η κουλτούρα των υπεροριών πλέον είναι η νόρμα, εξουδετερώνει αυτά τα προνόμια. Και τελικά το θέμα είναι και θέμα των γυναικών των ιδίων. Δηλαδή, είναι εξίσου πιθανό οι γυναίκες να ενδιαφέρονται για αυξήσεις προαγωγές, ευκαιρίες ανάπτυξης σταθεροδρομίας, όπως οι άνδρες συνάδελφοί τους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι γυναίκες δεν είναι σίγουρες για τα προσόντα τους. Δεν είναι σίγουρες ότι θα λάβουν την υποστήριξη που χρειάζεται ή ότι θα δέχουν προς την αποτυχία. Και τελικά, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί είναι για να προσελκύσουν και να αποτινάξουν, να προσελκύσουν και να κρατήσουν στους κόλπους τους γυναίκες ταλαντούχες, είναι να σταματήσουν τον σεξισμό, να προάγουν την ισότητα των φύλων στην αμοιβή, τις εμπειρίες και τις ευκαιρίες για την επιτυχία. Αυτά είναι οι αρχικές ιδέες, οι αρχικές σκέψεις. Σίγουρα η συζήτηση πάνω σε αυτό είναι μακροσκελέστατη. Σκεφτείτε ότι προχτές ακόμα στο συνέδριο του ΕΒ συζητούσαμε κατά πόσον μπορούν να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα που είναι όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά η εκπροσώπηση των γυναικών γενικά, η εργασιακή εμπειρία των γυναικών. Και ακόμα αυτό είναι βέβαια ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι, και θα πάψει να είναι ένα τεράστιο ζήτημα όταν πάψουμε να το συζητάμε κι εμείς και νομίζω ότι απέχουμε μακρά. Έχετε πολύ δίκιο ότι είναι αρχικές οι σκέψεις και η συζήτηση μπορεί να πάει πολύ μακριά, γιατί θέτω το ίδιο ερώτημα σε όλες σας και ακούω από μία διαφορετική πλευρά από την κάθε μία. Οπότε αυτό επί πραγμάτων έχει πολύ ενδιαφέρον και δείχνει την πολυδιάστατη φύση του προβλήματος. Κυρία Τσιτσούλα, θα περάσω σε εσάς για να ρωτήσω τη δική σας οπτική πάνω στο θέμα. Και εσείς, μακρά εμπειρία, και εσείς εμπλέκεστε και ενεργά με την ενδυνάμωση, θα μπορούσα να πω έτσι, των γυναικών στην κυβερνοασφάλεια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τον Γιώργο Τσεκούρα για το αξιόλογο έργο που κάνει και σαν ανήκει για το συντονισμό σήμερα. Εγώ θα ξεκινήσω με κάποια στατιστικά τα οποία τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα και είναι πάντα τρέχοντα, γιατί το womantech.net τα έχει αυτά και είναι έτσι πολύ γαργαλιστικά να τα παρακολουθεί κανείς. Λέει ότι για να κλείσει αυτό το χάσμα, το gender gap, όπως λέμε, μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, σε όλα τα επίπεδα, θα χρειαστούν σήμερα τουλάχιστον 132 χρόνια, 299 μέρες, 17 ώρες και 8 λεπτά. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, να το πω αλλιώς. Θα ξεκινήσω λίγο με μια αναφορά από το παρελθόν, γιατί πρέπει να ξέρουν και τα παιδιά ενδεχομένως που μας παρακολουθούν από το σχολείο και ιδιαίτερα τα κορίτσια, ότι οι γυναίκες ήταν από αυτές, από τα άτομα μάλλον που είχαν δημιουργήσει, ήταν από τους δημιουργούς του πρώτου υπολογιστή του ENIAC, όταν ξεκίνησε το 1944 και βγήκε τελικά στον αγορά το 1945 προς τέλος αρχές 1946. Οπότε έχουμε μακρά πορεία στο χώρο, αλλά από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά που είναι αμήλικτα, προφανώς οι αριθμοί, τα πράγματα δείχνουν να φθήνουν τελικά και οι γυναίκες να αποχωρούν από τον κλάδο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στην πληροφορική. Να πατήσουμε λίγο και σε άλλα επίπεδα, γιατί μόλις λέει 74 γυναίκες είναι CEO σε εταιρείες του Fortune 500 ή λίστα η γνωστή που έχει τις εταιρείες με μεγάλους τζίρους. Και μόνο 24 χώρες ανά τον κόσμο έχουν, ας πούμε, πολιτικό αρχηγό που να είναι γυναίκα. Στην Ευρώπη, μόλις το 19,1% είναι οι γυναίκες που ασχολούνται με την τεχνολογία. Οπότε δείχνουμε τα στοιχεία ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά ακόμα και δεν βλέπουμε να ανακάμπτουν κιόλας, γιατί οι γυναίκες δυστυχώς στην τεχνολογία, ενώ την ακολουθούν ως ένα επίπεδο, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πτυχία πρωτοβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού είναι μεγαλύτερα από ό,τι είναι των ανδρών. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερα πτυχία στην πληροφορική και μεταπτυχιακά σε σχέση με τους άντρες. Στην πορεία όμως, τελικά δεν τα χρησιμοποιούν επαγγελματικά αυτά τα πτυχία.
και ακολουθούν άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Παρόλο που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες που ασχολούνται με το STEM, το κομμάτι δηλαδή της τεχνολογίας γενικότερα, όχι μόνο της πληροφορικής και στα μαθηματικά επίπτει κομμάτι εκεί και κυβέρνηση ασφάλεια όπως ανέφερε στην Νίκη πριν, βλέπουμε αύξηση που έφτασε στο 80% τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι η τελευταία 30 ετία που εγώ, ας πούμε, είμαι επαγγελματικά ενεργή. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των γυναικών που ασχολούνται με την πληροφορική, που μάλλον που θέλουν να μάθουν πληροφορική, αλλά τελικά δεν τη χρησιμοποιούν. Γιατί δεν τη χρησιμοποιούν όμως? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Και νομίζω ότι το ανέφεραν και όλες οι προλαλήσεις, ότι υπάρχει ακόμα μία, έτσι να το πω, μείωση, μειωμένη μάλλον αντίληψη από την πλευρά των διοικήσεων ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτό το επίπεδο, παρόλο που έχουν τις δεξιότητες να το καταφέρουν. Και δεν μιλάω μόνο για τις δεξιότητες όσον αφορά τις σπουδές τους, αλλά και για όλο το υπόλοιπο, γιατί οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ας πούμε, είναι κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη δουλειά. Το να διοικούν ομάδες επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το να είναι multitasking, όπως είναι από τη φύση της μια γυναίκα, πόσο δε όταν ακόμα είναι και μάνα που πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά πράγματα μαζί ή και η νοικοκυρά του σπιτιού και παράλληλα και εργαζόμενη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η νοοτροπία κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να αλλάξει από τα ίδια τα σχολεία. Και αν τα σχολεία μας παρακολουθούν και έχουμε εκπροσώπους σήμερα από τη ίδια από τα σχολεία, είναι καλό αυτό να μπει λίγο και μέσα στο mindset, όπως λέμε, των καθηγητών, των δασκάλων και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ότι είναι ένας κλάδος καταρχήν με μηδενική ανεργία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αρνητική θα έλεγα εγώ, και κατά δεύτερον ένας κλάδος που έχει μπροστά του πεδίο δόξης λαμπρό για επαγγελματική σταδιοδρομία. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ακόμα την νοοτροπία ότι θα πρέπει ένα παιδί, αν δεν είναι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να αλλάξει και στην Ελλάδα. Και νομίζω μόνο έτσι θα μπούμε σε μια διαδικασία να αυξήσουμε αυτά τα ποσοστά πλέον και ουσιαστικά, όχι μόνο στους τύπους και στα χαρτιά, και να έχουμε μια καλή εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Αν έχω λίγο χρόνο να πω για την κυβέρνηση ασφάλεια, θα ήθελα να το ξεπληρώσουμε. Μπορώ να το κάνουμε και στο τέλος βέβαια, για να μην τρώω το χρόνο και για τις άλλες κυρίες που είναι μέσα στο πάνελ σήμερα. Θα το πούμε στο τέλος. Εντάξει, θα το πούμε όμως, γιατί έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Πολύ θα συμφωνήσω και με εσάς, κυρία Τσιτσούλα, και ειδικά για το ότι πρέπει από την εκπαιδευτική διαδικασία να δώσουμε έμφαση εκεί, ώστε να μπορέσει να κλείσει επιτέλους αυτό το χάσμα. Θα περάσω σε εσάς, κυρία Σουπριώτη, να θέσω και πάλι το ίδιο ερώτημα. Είστε, όπως ή άλλως, μια εταιρεία που έχει ευκαιρίες είναι ψηλά στην ατζέντα της και το έχετε αποδείξει και πρόσφατα και στην Ελλάδα, ακόμα και σε ηγετικές θέσεις, σε υψηλές. Οπότε πείτε μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, ίσα-ίσα θα συμφωνήσω και με τις προηγούμενες τοποθετήσεις. Παρότι, όπως αναφέρατε κι εσείς, η Microsoft είναι ένα καλό παράδειγμα, θα έλεγα και στον κλάδο και γενικώς, γιατί και προάγει την ισότητα έμπρακτα. Έχουμε και καλά παραδείγματα γυναικών που έχουν φτάσει σε πολύ ψηλές θέσεις και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελλάδα, που και στο παρελθόν είχαμε CEO γυναίκα, αλλά και τώρα πρόσφατα η καινούργια μας CEO είναι γυναίκα. Οπότε σίγουρα αυτό είναι ελπιδοφόρο και μπορώ να πω ότι η Microsoft είναι από τις εταιρείες που πραγματικά εσωτερικά η ισότητα εφαρμόζεται στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Παρόλα αυτά, για να είμαστε εδώ όλοι σήμερα και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σίγουρα είναι υπαρκτό το θέμα της υποεκπροσώπησης των γυναικών και της πίεσης της οποίας δέχονται γενικώς, και αναφέρθηκε φυσικά και πριν, όχι μόνο μέσα στους κόλπους τους εργασιακούς, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, γιατί φυσικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλοι δρούμε. Είναι υπαρκτό το θέμα και δεν ξέρω πραγματικά, είναι πολύ καλά τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν στο πώς μπορούμε ουσιαστικά να το κάνουμε tackle, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Και για να είμαι ειλικρινής, όταν ξεκίνησα πριν κάποια χρόνια και από άλλο κλάδο, δεν πίστευα ότι το 2023 θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξη ότι okay, έχει τελειώσει αυτό το παλιακό, ας πούμε, ζήτημα το οποίο υπήρχε. Δυστυχώς όμως υπάρχει ακόμα.
Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο για μας ως γυναίκες όχι τόσο να πιστέψουμε στον εαυτό μας ή να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε, ακριβώς όπως αντίστοιχα και οι άντρες, όσο να έχουμε ένα σύστημα υποστήριξης καθώς προχωράμε στην καριέρα μας για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις λεγόμενες ίσες ευκαιρίες. Και σίγουρα αυτό χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή όλα αυτά που αναφέρθηκαν, η δυσκολία του να είσαι μάνα και να κάνεις και την καριέρα σου ή το τραγικά άδικο ότι για την ίδια δουλειά μια γυναίκα και ένας άντρας να αμείβονται διαφορετικά, είναι πράγματα τα οποία πρέπει συλλογικά να αντιμετωπιστούν και φυσικά να μας βοηθήσουν όλα τα ευρύτερα πλαίσια, είτε αυτά είναι και πολιτικά, είτε είναι και μέσα στις εταιρείες. Όσον αφορά δε το trend των γυναικών να αποχωρούν, δεν το έχω δει στην πράξη σαν trend, δεν θα το πω έτσι. Ωστόσο, έχω υπάρξει σε πολλές συζητήσεις και προσωπικά και έχω διαβάσει για τη δυσκολία, αυτό που ανέφερα πριν, των γυναικών να σταθούν επάξια σε όλους τους ρόλους που καλούνται να σταθούν. Οπότε, πολλές φορές βλέπω γυναίκες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο παίρνουν την απόφαση να αφήσουν πίσω την καριέρα, που δεν το βλέπουμε τόσο συχνά να συμβαίνει σε αντίστοιχες θέσεις σε άντρες, για να μπορέσουν να βάλουν άλλες προτεραιότητες μπροστά. Είτε αυτό είναι η οικογένεια, είτε είναι οτιδήποτε άλλο έχουν να κάνουν στη ζωή τους. Και εκεί νομίζω ότι έγκυται αυτό που ανέφερα πριν, ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο υποστήριξης, το οποίο φυσικά ξεκινάει και σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο εκπαίδευσης, ουσιαστικά να ενδυναμωθούν οι γυναίκες, αλλά και έμπρακτα, πέρα από το να πιστέψουμε δηλαδή ότι μπορούμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι περισσότερες γυναίκες αυτή τη στιγμή, και ειδικά η νέα γενιά που έχω συζητήσει με πολλές νέες κοπέλες και χαίρομαι, τις βλέπω πραγματικά πολύ σίγουρες. Δεν βλέπω να έχουν τη συστολή που μπορεί να είχαμε εμείς πριν κάποια χρόνια. Ωστόσο, στην πράξη νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται υποστήριξη και νομίζω ότι είναι πολύ καλή αρχή η συζήτηση που κάνουμε εδώ, γιατί δείχνει ότι μας απασχολεί, μας ενδιαφέρει και είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις. Εγώ θα σταθώ σε αυτό στην πράξη, γιατί θα πω κι εγώ, θα καταθέσω μια προσωπική. Όταν ξεκίνησα, ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν θέλω να αφήσω την καριέρα, αλλά όταν ήρθε η στιγμή για την οικογένεια, βρέθηκα πάρα πολλές φορές στο δίλημα του. Αντιμετώπισα πάρα πολύ το ερώτημα του πώς θα τα καταφέρω. Δηλαδή, συνέχεια, κάθε μέρα ήταν και μια δυσκολία που έπρεπε να υπερβώ, λίγο παραπάνω δύναμη. Και ναι, κάποιες φορές προβληματίστηκα κιόλας αν θα έπρεπε να σταματήσω, αν θα ήταν καλύτερο για μένα, εξαιτίας όλων αυτών των ρόλων που έπρεπε να πληρώσω καθημερινά. Και μιας και μοιράστηκα έτσι μια εμπειρία και επειδή μας βλέπουν και μαθητές, θα ήθελα να περάσω λίγο έτσι σε μια πιο προσωπική, σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο την κουβέντα και να σας ζητήσω να μοιραστείτε κι εσείς μία προσωπική εμπειρία, είτε αυτή είναι ένα προσωπικό δίλημα συμπεριφοράς από το περιβάλλον της εκπαίδευσης ή της εργασίας σας που αντιμετωπίσατε, κάποια στερεότυπα που σας απασχόλησαν, που σας απασχολούν σήμερα. Έτσι θα δώσουμε, νομίζω, λίγο πιο καλή εικόνα του τι αντιμετωπίζουμε σε αυτούς που μας παρακολουθούν, για να μπορέσουμε μετά να εξετάσουμε πώς θα βρούμε κάποιες λύσεις, λίγο πιο διεξοδικά. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Κουτσουρέλη. Να ξεκινήσετε. Λοιπόν, συγκεντρώνω κάποιες ιδιότητες οι οποίες σπανίζουν στην ελληνική αγορά και αναφέρομαι για τη γυναική επιχειρηματικότητα στο χώρο της τεχνολογίας. Έχω την τύχη και την ικανοποίηση να συγκεντρώνω αυτές τις ιδιότητες και η προσπάθειά μου να συμβάλλω στην ανάπτυξη και στη διάδοση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και γενικώς της ανόδου του γυναικείου φύλου στο χώρο τεχνολογίας είναι μία από αυτές τις ασχολίες μου τον τελευταίο καιρό. Και ενδιαφέρομαι όχι μόνο για τη στελέχωση, αλλά και για την ηγεσία. Άρα πιάνουμε τα δύο σκέλη, ας το πούμε έτσι, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του leadership.
Ανέκαθεν ήμουνα μειοψηφία σε έναν ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Η προσωπική μου αφύπνιση για το γυναικείο θέμα της υποεκπροσώπησης προέκυψε σταδιακά και μέσα από το πρίσμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως για θέματα αμοιβών και εξέλιξης των γυναικών στην αρχή μέσα στις εταιρείες του ομίλου Quest. Αλλά αυτό που ξεκίνησε προαιρετικά σαν εταιρική υπευθυνότητα αλλά και σαν βήμα αναβάθμισης και ορίμανση της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού με τα χρόνια και την εξέλιξη των αναγκών έγινε χιονοστιβάδα. Η εκπροσώπηση και η προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων έγινε κανονισμός, έγινε νομοθεσία, αλλά και υποχρέωση των επιχειρήσεων. Στο τέλος έγινε επιτακτική ανάγκη βιωσιμότητος η προσέλκυση των νέων γυναικών με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Όπως προανέφερα, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εξειδικευμένων ανθρώπων στο χώρο της τεχνολογίας και το πουλ των γυναικών είναι πάρα πολύ μικρό. Η γυναίκα έχει ένα σημαντικό μερίδιο μέσα στην κοινωνία και στα άτομα που έχουν ταλέντα και αυτά τα ταλέντα, όπως είπα, τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, σε σχέση όμως με την ανάγκη αυτή της βιωσιμότητος, εδώ ισχύει ότι τα πάντα ρί και τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα στους εταιρικούς στόχους που ανεβάζουν το δίχτυ της εταιρικής βιωσιμότητος, βάζουμε σαν βασικό στοιχείο την ποικιλομορφία στον εργασιακό χώρο, την συμμετοχή των γυναικών, την επιδίωξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, το well-being και άλλες δράσεις που διευκολύνουν και ενισχύουν κατά πολύ τη γυναίκα στον επαγγελματικό χώρο και παράλληλα διαμορφώνουν καινούριες νοοτροπίες και χτίζουν καινούρια κουλτούρα ισότητος στο επαγγελματικό περιβάλλον. Προσέξτε, δεν είναι μόνο θέμα γυναικών, είναι και αντρών. Αυτά έχω να πω. Τι εννοείτε? Κυρία Κουτσουρέλη. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούω. Τι εννοείτε, δεν είναι μόνο θέμα γυναικών, είναι και αντρών? Η ορίμανση, όπως σας είπα, είναι θέμα συστημικό. Μιλάμε για μια συστημική κατάσταση που όλα συγκλίνουν ότι η γυναίκα απ' έξω. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα η ορίμανση, διότι η γυναίκα φυσικά θέλει να κάνει οικογένεια και το δικαιούται να κάνει, αλλά θα πρέπει και η κοινωνία και το επαγγελματικό περιβάλλον να μεριμνήσει για το well-being, για την προστασία της οικογένειας. Εκεί είναι συμμέτοχος και ο άντρας. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, κουλτούρας που ξεκινάει από το σχολείο, από το σύστημα ολόκληρο, από την οικογένεια, φταίμε και εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά. Άρα τον τρόπο που θα μεγαλώσουμε και τις νοοτροπίες που θα μεγαλώσουμε και τα αγόρια και τα κορίτσια είναι στον ίδιο κουβά. Είναι θέμα ισορροπίας των πραγμάτων και συνεργασίας των αντρών και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο επαγγελματικό περιβάλλον. Είναι και στο επαγγελματικό περιβάλλον θα δείτε ότι όταν υπάρχει μία γέννηση που η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο, ο άντρας παίρνει άδεια για να βοηθήσει την οικογένεια, να στηρίξει την οικογένειά του. Συμμετέχει και αυτός. Δεν είναι θέμα οικογένεια γυναίκας. Αυτό είναι. Άρα είναι πολύ μικρή, βέβαια. Στο οικογενειακό περιβάλλον. Πάμε στο επαγγελματικό. Είναι ανάπτυξη κουλτούρας ισότητος και ανάπτυξη αποδοχής των γυναικείων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Διότι εδώ βλέπουμε ότι η γυναίκα βγάζει πολλές φορές το φίδι από την τρύπα
Και βλέπουμε ότι πολλές φορές επικομίζεται ευθύνες πολύ παραπάνω από τον άντρα και για μικρότερο μισθό. Λοιπόν, όλα αυτά, τουλάχιστον συνειδητά και σε ένα επίπεδο εταιρικό με τις διαστάσεις των μεγάλων εταιριών που έχουν τον τρόπο, αλλά τα αντιμετωπίζουμε, τα πολεμούμε. Υπάρχει στόχος βασικός. Εκεί, πώς το λένε, η επιχείρηση αξιολογείται και αποδίδει αποτελέσματα, πώς το λένε, για την εξέλιξη. Αξιολογείται. Πώς το κάνουμε. Είναι μέρος των στόχων που έχουν τεθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστούμε, κυρία. Θέλω να πω το ευχαριστώ. Μιλάω πάντοτε μακροσκοπικά και μακριά από ότι, γιατί εσείς θα τα πείτε όλα και τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Εγώ μιλάω για μία άλλη διάσταση τώρα των πραγμάτων, θεσμική, και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και το μήνυμα για τη γυναίκα είναι πρώτον ότι ανοίγουν οι ευκαιρίες. Δεν υπήρχαν αυτές οι ευκαιρίες πριν. Τώρα είναι οι μεγάλες αλλαγές και τις οποίες έχω ζήσει. Και όχι μόνο, πιστεύω ότι αν η γυναίκα λίγο πιστέψει τον εαυτό της, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο θέμα γυναίκας, είναι και θέμα εκπαίδευσης του συνόλου. Ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Τσιτσούλα, θα περάσω σε εσάς. Για να ρωτήσω αν έχετε κάτι προσωπικό κι εσείς που αντιμετωπίσατε στην πορεία σας, που σας δυσκόλεψε όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες που λέτε. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να χαρακτηρίζω τον εαυτό μου τυχερή. Τα τελευταία 30 χρόνια που δουλεύω δεν αντιμετώπισα ποτέ περιορισμό στη δουλειά μου, γιατί ήμουν μια γυναίκα, γιατί και εγώ έχω ξεκινήσει από την πληροφορική και η μόνη μάλλον διαφορά, να το πω έτσι, ήταν οι πρώτες μέρες στο πανεπιστήμιο, όπου έμπαινες μέσα σε ένα αμφιθέατρο και το 95%, μην πω και το 99%, ήταν αγόρια και όλα τα υπόλοιπα, τα λίγα ήταν κορίτσια. Στην πορεία αυτό βέβαια δεν με δυσκόλεψε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λένε, σε έχουν στα όπα-όπα. Αλλά τελικά επαγγελματικά, όχι, δεν ένιωσα κανέναν αποκλεισμό. Αλλά νομίζω θα πιαστώ από το τελευταίο που είπε η κυρία Κουτσουρέλη, ότι εάν εμείς οι ίδιες οι γυναίκες δεν το προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει, ακόμα και αν αυτό λέγεται τεχνολογία ή οποιοδήποτε άλλος κλάδος, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά εφόδια στα χέρια μας σαν γυναίκες για να κάνουμε πολλά πράγματα, ειδικά στην τεχνολογία. Ακόμα και οι παλαιότερες που έχουν σπουδάσει τεχνολογία με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, τώρα υπάρχουν εργαλεία να κάνεις upskilling και reskilling σε πράγματα και να μάθεις τα τρέχοντα πράγματα που ισχύουν στην τεχνολογία και να πας την καριέρα σου ένα βήμα μπροστά, χωρίς να βρεις εμπόδια εννοώ πουθενά. Και να πω και κάτι άλλο, ότι ανάλογα με το... Γιατί η τεχνολογία και η πληροφορική έχει και πάρα πολλούς κλάδους, τους οποίους ενδεχομένως μια γυναίκα δεν θα μπορούσε να τους αγγίξει. Δηλαδή, ελάχιστες γυναίκες βλέπουμε να είναι στο κομμάτι του κατσαβιδάκια, να το πω έτσι, του τεχνικού, που άπτεται επίσης της πληροφορικής, αλλά είναι πολλές γυναίκες στο κομμάτι του προγραμματισμού, ας πούμε. Μην χάνουμε και τα στοιχεία ότι στο AI, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ δυσμόδας και έχει αποτελέσει να είναι πανάκια αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρα πολλές γυναίκες, μην πω και περισσότερες από ό,τι είναι οι άντρες, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει περισσότερο και μας βολεύει ενδεχομένως και στον τρόπο που σκεφτόμαστε περισσότερο. Εμένα όχι, προσωπικά δεν είχα βρεθεί ποτέ σε δυσκολία με τους άντρες, το αντίθετο θα έλεγα. Πολλοί από τους άντρες που έχω συναντήσει στην καριέρα μου αποτέλεσαν και mentors για αυτό που είμαι σήμερα ή για αυτό που θέλω να κάνω στην πορεία, γιατί δεν βιάστηκα ποτέ από ένα role model μόνο γυναίκα. Μπορεί να ήταν και ένας άντρας που να τέριαζε στο προφίλ που θα ήθελα να ακολουθήσω εγώ. Και επίσης να πω, επειδή θέλω να είμαστε και λίγο interactive με το κοινό, δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα, δεν φαίνεται τι είναι. Ένας κάποιος χρήστης από το LinkedIn λέει ότι γιατί κάθε φορά η συζήτηση μπλέκεται μέσα στο επαγγελματικό, βάζουμε μέσα το ρόλο γυναίκα, εργαζόμενη, μητέρα κτλ. Γιατί
Αγαπητέ χρήστη που παρακολουθείς εδώ σήμερα μέσα από την πλατφόρμα, εμείς ως γυναίκες έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Και οι άντρες πολλές φορές βοηθούν, αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλοί άντρες δεν ασχολούνται με όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να κυοφορήσουν και να γεννήσουν και να είναι στο σπίτι, να θυλάσουν το παιδί τους, ας πούμε. Η γυναίκα θα πρέπει να το κάνει αυτό. Αυτό είναι ένας χρόνος που πρέπει εμείς να τον αφιερώσουμε, όποια είναι μητέρα. Και μπαίνει και αυτό μες στην εξίσωση, καλός ή κακός. Αν είστε άντρες, δεν ξέρω αν είναι γυναίκα. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ και θα πω ότι μπαίνει και μπαίνει και θεσμικά από την άποψη ότι δεν δικαιούμαστε τον ίδιο χρόνο. Δεν μπορείς να μοιραστείς το χρόνο να κάτσει ο άντρας 6 μήνες στο σπίτι, 9 μήνες να πάρει και το εξάμεινο, τέλος πάντων πόσο βγαίνει, και εσύ να επιτρέψεις την εργασία. Πέρα του πρακτικού του θέματος, που είναι ο θυλασμός, όπως είπες, και δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να φύγεις τόσο νωρίς και να επιστρέψεις την εργασία σου. Γι' αυτό το βάζουμε. Γι' αυτό το βάζουμε. Κυρία Σουλιώτη, να περάσω σε εσάς. Να ρωτήσω εσείς, αν έχετε κάτι στην πορεία σας να μοιραστείτε, είτε ήταν στερεότυπο, που αντιμετωπίσατε, κάποια πιο προσωπική εμπειρία ενδεχομένως. Ναι, εγώ έχω να κάνω έτσι share κάποια εμπειρία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά συνέβαιναν παλιά, οι πιο μάτσο, θα το πω, συμπεριφορές, και ότι έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται. Θέλω να πιστεύω γενικώς, επειδή έχει αλλάξει η κουλτούρα μας και όχι επειδή εγώ τυχαίνει να έχω από πίσω μου το λόγο της Microsoft αυτή τη στιγμή ή, εν πάση περιπτώσει, έχω χαράξει μια πορεία, οπότε γι' αυτό δεν τα συναντώ πλέον. Ωστόσο, στο παρελθόν έχω τύχει σε συζητήσεις όπου αντιμετωπίστηκα σαν ένας άνθρωπος ο οποίος by default θα κοιτάξει να κάνει τα operational πράγματα και δεν θα είναι στη λήψη αποφάσεων, και έχω δει συμπεριφορές αντρών σε κάποια συζήτηση που έχουμε βρεθεί να κοιτάνε προς τους αντίστοιχους άλλους άντρες για να βρούνε τον συνομιλητή που θα τους δώσει το OK για να προχωρήσει η συζήτηση ή θα επιβεβαιώσει ότι αυτό που λένε είναι σωστό κτλ. Είναι λίγα τα παραδείγματα, απλώς το έχω βιώσει και το έχω δει και σαν παρατηρητής σε άλλες περιπτώσεις. Ξαναλέω ότι θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι συμπεριφορές έχουν εκλείψει και ότι ήταν ουσιαστικά μία μετεξέλιξη του κλασικού, να το πω έτσι, της κλασικής νόρμας που υπήρχε παλιότερα, ότι η γυναίκα είναι μία personal assistant σε μία εταιρεία, είναι μία γραμματέας, είναι μέχρι εκεί. Αλλά δεν είναι σίγουρα, και είναι εξαιρετικό το παράδειγμα για τις κυρίες που είμαστε εδώ σήμερα, ότι δείχνει ότι αυτό σίγουρα έχει αλλάξει, αλλά δεν είναι ένας ρόλος που, εν πάση περιπτώσει, παίρνει αποφάσεις ή που δικαιούται, να το πω έτσι, να έχει την ίδια άποψη και ισχυρή άποψη με έναν άντρα. Τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπω. Είναι πολύ θετικό αυτό. Ξαναλέω, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με το πού, σε τι τραπέζια κάθομαι εγώ, αλλά έχει να κάνει με το ότι άλλαξε η νοοτροπία μας. Ωστόσο, θα ήθελα να θίξω το γεγονός, και το είπε λίγο και η Στέλλα πριν, στο τι ρόλους, ας πούμε, επιλέγουν οι γυναίκες, και αυτό γυρνάμε πίσω πάλι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στο να βοηθήσουμε τις γυναίκες να δουν ότι έχουν πεδίο δόξη λαμπρό, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί ακόμα και σήμερα, και ειδικά και στον τομέα της πληροφορικής, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα trend στο ποιους ρόλους επιλέγουν οι γυναίκες. Δηλαδή, θα δούμε περισσότερες γυναίκες στο marketing, που είμαι και εγώ ένας εκπρόσωπος, θα δούμε περισσότερες γυναίκες στο HR κάποιες φορές, θα δούμε μία τάση. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, είναι και επιλογή μας να βρισκόμαστε κάπου και είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό, αλλά ίσως εκεί να χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να μπορέσει ένα κορίτσι που τώρα ξεκινάει, ας πούμε, τη σκέψη του τι θα κάνω στο μέλλον, να πει ότι εγώ μπορεί να θέλω να γίνω κατσαβιδάκιας, όπως πολύ ωραία το ανέφερε η Στέλλα, και γιατί όχι. Μπορεί και να επιλέξει να γίνει μια πολύ πετυχημένη marketing director. Δεν απαγορεύει κανείς ότι να πας προς τα κάπου που υπάρχει ένα trend, σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι σωστή επιλογή. Ίσα-ίσα μπορεί να είναι πολύ σωστή επιλογή. Αλλά νομίζω ότι εκεί αξίζει κάποια στιγμή να στρέψουμε την κουβέντα για να δούμε πραγματικά, γιατί όταν κοιτάμε τα ποσοστά, σίγουρα μετράμε το σύνολο μιας επιχείρησης. Αλλά νομίζω ότι ένα deep dive στο πού ακριβώς τοποθετούνται αυτές οι γυναίκες και στο τι θέσεις είναι αυτές οι οποίες παίρνουν και το αν μπορούν να πάρουν αποφάσεις
και να αντιμετωπιστούν εις άξια, γιατί ουσιαστικά εκεί φτάνει η κουβέντα, είναι νομίζω το focus που πρέπει να δώσουμε, εφόσον έχουν γίνει κάποια βήματα και ευτυχώς, ξαναλέω, δεν συζητάμε για τα basic, ότι μπορεί κάθε γυναίκα να έχει μια αντίστοιχη θέση που την έχει και ένας άντρας. Ναι, είναι το focus, ίσως το πρώτο βήμα για να πάμε παρακάτω, θα συμφωνήσω κι εγώ. Να συμπληρώσω ότι για τον Κατσαβιδάκια που λέγαμε, ότι ίσως αυτό ξεκινάει λίγο και από πολύ μικρή ηλικία και είναι και κάποια στερεότυπα που κι εμείς οι ίδιοι διατηρούμε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, όπως για παράδειγμα τα παιχνίδια που αγοράζουμε στα παιδιά. Πολλές φορές εγώ προσωπικά όταν είχα πάει να αγοράσω, για τη μικρή μου κόρη έχω ένα φορτηγό, μία φαγάνα, με είχαν κοιτάξει περίεργα και μου λέγανε για δώρο και τους έλεγα όχι για το κορίτσι. Ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν θεωρούσα ότι υπάρχουν γυναικεία και δεν θεωρώ ακόμα. Και αντρικά παιχνίδια, είναι όλα παιχνίδια και τα παιδιά είναι εδώ για να παίζουν. Άρα ίσως και εμείς πρέπει να κάνουμε μία μικρή ενδοσκόπηση, θα πω εγώ τώρα. Και θα περάσω στην κυρία Πρασάκη, πριν περάσω να πω ότι μας παρακολουθούν, για να ξέρετε κι εσείς, το πρώτο γυμνάσιο Χαϊδαρίου και το Αρσάκιο Λύκειο Πατρών. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ και να επαναλάβω ότι αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, μπορούν να μας γράψουν στα chat των καναλιών που εκπέμπουμε. Κυρία Πρασάκη, περνώ σε εσάς. Να θέσω το ίδιο ερώτημα. Αν υπάρχει κάτι πιο προσωπικό να μοιραστούμε, μία δική μας εμπειρία, δίλημα, συμπεριφορά, στερεότυπο. Ευχαριστώ, Νίκη. Κάλυψαν οι προηγούμενες κυρίες αρκετά από όσα είχα και εγώ στο νου μου να πω, οπότε θα προχωρήσω και θα πάω σε κάτι πιο προσωπικό, για να μην λέμε και τα ίδια. Λοιπόν, εγώ ναι, στην εμπειρία μου, στα 25+ χρόνια που εργάζομαι, αντιμετώπισα κάποια διάκριση μόνο και μόνο λόγω του φίλου και του νεαρού ίσως της ηλικίας μου. Ήμουν πολύ νέα τότε, γύρω στα 24-25, πολύ όμως ορεξάτη, πολύ ενθουσιασμένη και έτυχε τότε να είχα, γιατί παίζει ρόλο αυτό, έναν μάνατζερ ο οποίος δεν ενθάρρυνε, δεν πίστευε τόσο πολύ. Έκανα ακριβώς ό,τι έκαναν οι άντρες συνάδελφοι στην ομάδα, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και καλύτερα, αλλά αντιμετώπιζα λίγο αυτό που όλες συζητούμε. Όμως, να πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια, μόνο μία φορά, έκτοτε, μόνο υποστήριξη πήρα. Ίσως να θεωρούμε κι εγώ, όπως είπες και εσύ Στέλλα, τυχερή, βρισκόμενη στην Cisco τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια, μετράω ήδη 19, η αλήθεια είναι ότι είχα πάντα ένα τεράστιο υποστηρικτικό πλαίσιο και σε επίπεδο εσωτερικής εκπαίδευσης που έχουμε ούτως ή άλλως πολλά, τέτοια θέματα σε training κλπ. Και σαν κουλτούρα η εταιρεία ενθαρρύνει πολύ τη γυναίκα. Δεν είναι όμως η Cisco το παράδειγμα γενικότερα, θεωρώ. Εμείς μπορούμε να τα πηγαίνουμε εξαιρετικά και τοπικά στην Ελλάδα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών πλέον στην εταιρεία και όταν λέμε ποσοστό γυναικών δεν εννοώ μόνο σε θέσεις σαν τη δική μου στην επικοινωνία και στο marketing, αλλά και σε θέσεις μηχανικού, θέσεις πωλήσεων κτλ. Ελλάδα, Κύπρο λοιπόν, Μάλτα που κοιτάζουμε, αλλά και παγκοσμίως είναι μεγάλο το ποσοστό. Όμως βλέπουμε ότι δεν ισχύει αυτό στην ευρύτερη αγορά. Πάω λίγο πιο προσωπικά και θέλω να πω στα κορίτσια κυρίως που μας παρακολουθούν και στη δεύτερη κυρία που επίσης έχει κάνει ένα σχόλιο γιατί πρέπει συνέχεια να τονίζουμε το μάνα νοικοκυρά εργαζόμενη, γράφει εδώ εκεί. Φαντάζομαι, κυρία, είναι εκείνη η οποία το έχει γράψει, γιατί αυτή είναι η φύση μας. Γιατί δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Πρέπει να είμαστε και περήφανες που είμαστε μαμάδες, νοικοκυρές και εργαζόμενες. Και το πιστεύω αυτό που σας λέω. Προσπάθησα στην πορεία μου κάπου στα μισά της καριέρας μου, όταν έγινα πρώτη φορά μαμά, να αντιμετωπίσω τις τύψεις που ένιωθα, που έλειπα συνεχώς, ήμουν συνεχώς μια βαλίτσα σε ένα αεροπλάνο και ταξίδευα εξωτερικό. Τότε δεν είχαμε τόσο τα WebEx, τηλεconference, μοντέλα κτλ. Έπρεπε να ταξιδεύουμε πιο συχνά. Είχα πολλές τύψεις ως μαμά, ότι πιο πολύ κάνω focus στη δουλειά μου παρά στο... Το πέρασα αυτό, το έζησα. Και έκανα το βήμα, το οποίο όμως μετάνιωσα πολύ και το λέω δημοσίως γιατί θέλω να νιώσουν τα κορίτσια ότι δεν πρέπει να κάνουν κινήσεις που στο τέλος θα είναι εις βάρος τους. Έκανα το βήμα λοιπόν να αφήσω τη δουλειά μου για να μείνω στο σπίτι, να μεγαλώσω εγώ το παιδί μου. Το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα όχι γιατί ήμουν πιο πολύ με το παιδί μου. Το μετάνιωσα γιατί στην πορεία ήρθε και ένα διαζύγιο. Και όταν έρχεται και ένα διαζύγιο, η γυναίκα
που δεν εργάζεται, δύο φορές νιώθει ότι είναι αποδυναμώνεται τέλος πάντων. Άρα μπορεί και η απόφαση για ένα θέμα critical της ζωής της να μην είναι αυτή που θα έπαιρνε αν εργαζόταν. Το λέω δημοσίως, είναι πολύ σημαντικό γιατί η γυναίκα εκτός από την πορεία της και την άνοδό της στην καριέρα είναι σημαντικό να έχει τη δουλειά της και για θέματα ζωής. Εντάξει, είναι σημαντικό να κρατάμε την εργασία μας και το δικό μας εισόδημα. Ήμουν τυχερή γιατί γύρισα πολύ γρήγορα πίσω, αφού πέρασα μερικά κύματα. Και φυσικά, εκείνη την περίοδο του διαζυγίου, έχω να σας πω ότι είχαμε ένα τεράστιο project στη Cisco, που ήταν πάνω στις δικές μου πλάτες κυρίως. Και αυτό κράτησε 3 μήνες, δεν είχα αναφέρει τίποτα. Και ένιωσα πολύ περήφανο όταν μετά στη διοίκηση, όταν είπα ότι ξέρετε πλέον, έχω περάσει ένα διαζύγιο και τα λοιπά και μου λένε «Μα πότε?» Την περίοδο του project. Τότε όλοι μου είπαν «Μου κάνει εντύπωση», «Μας κάνει εντύπωση» το ότι δεν καταλάβαμε τίποτα. Γιατί δούλευα με νύχια και με δόντια για να μην φανεί. Είναι σημαντική ασφάλεια που νιώθουμε, κορίτσια που μας παρακολουθείτε, συγγνώμη, έχοντας το εισόδημά μας. Τώρα θα πάω λίγο, φεύγω από αυτό και πάω λίγο στο τι μπορεί να βοηθήσει μία γυναίκα να πούμε, να μην φτάσει να παίρνει τέτοιες αποφάσεις υποπίεση. Γνωρίζουμε για τις φυσικά υπάρχουν μισθολογικές διακρίσεις, υπάρχουν τα στερεότυπα των ρόλων, ότι οι άντρες είναι πιο τεχνικά ικανοί και πιο εξοπλισμένοι να αναλάβουν τεχνικούς ρόλους, ίσως, ενώ οι γυναίκες πρέπει να περιορίζονται λιγότερο σε ρόλους όπως το HR, οι βοηθητικές θέσεις. Υπάρχουν οι ανισότητες και οι ευκαιρίες, στις ευκαιρίες μάλλον, ότι οι γυναίκες στο τομέα της τεχνολογίας μπορεί να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, καθώς η πρόσβαση σε έργα ή σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε σύγκριση με τους άντρες συναδέρφους είναι περισσότερες. Ελλείψεις στην εκπαίδευση. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Στο ρόλο μου που δεν αναφέρθηκε στην αρχή, στους ρόλους μου έχω και την υπευθυνότητα της προώθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος Networking Academy ψηφιακών δεξιοτήτων, που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα στη Cisco για τις ψηφιακές δεξιότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κάνουμε πάρα πολλά προγράμματα συγκεκριμένα για γυναίκες, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο γυναικείο καθημερινό ρόλο. Πιο εμπέλεκτα ωράρια, self-paced, που σημαίνει ότι το ξεκινάει και το τελειώνει στο χρόνο της. Είναι πολύ σημαντική εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να μπαίνει σε αυτή την οτροπία, το ότι ναι, μπορώ να σταθώ στο χώρο του IT, μπορώ να διαπρέψω εκεί, αλλά από μικρή ηλικία και έχοντας όλα τα εφόδια. Η εργασιακή ισορροπία και οι οικογενειακές υποχρεώσεις, θέλοντας και μη, είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίζουμε το δίλημα της ισορροπίας πάντα μεταξύ εργασίας και οικογένειας, η οποία πολύ συχνά δεν συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις και τις εργασιακές υποχρεώσεις, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, που θεωρείται αρκετά απαιτητικός. Άρα, εκεί υπάρχουν, θα τα πούμε, ξέρω ότι είναι το επόμενο ερώτημα που θα μας θέσει, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Έχω κάποιες ιδέες και εγώ, έχω κάποιες λύσεις που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στο να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα, μία και καλή. Δίκτυα υποστήριξης είναι πολύ σημαντικά. Η έλλειψη των γυναικείων ρόλων μοντέλων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σημερινή εκδήλωση, διότι μιλάμε στα κορίτσια, στα νεότερα άτομα και μοιραζόμαστε εμπειρίες, πράγματα τα οποία μπορούν να αποφύγουν, πράγματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Εμείς δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία τότε. Πειραματιστήκαμε για να φτάσουμε όπου φτάσαμε. Υπάρχει δυστυχώς και το imposter syndrome, αυτό το σύνδρομο το οποίο πολλές γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας θεωρούν ότι αισθάνονται ότι δεν αξίζουν τη θέση που έχουν και ότι οι επιτυχίες τους οφείλονται σε λόγους άλλους από τις πραγματικές ικανότητές τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Η εμφάνιση, ο σεξισμός. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην τεχνολογία αυτό, να πω εγώ. Όπως και αυτό το δίλημα οικογένεια-καριέρα δεν είναι μόνο στην τεχνολογία. Να πω και εγώ να καταθέσω ότι το έχω περάσει πολύ έντονα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρασάκη, για την
τοποθέτηση και την, το προσωπικό, έτσι, την κατάθεση αυτή της προσωπικής εμπειρίας. Είναι μέσα στη ζωή μας και αυτά τα θέματα. Είναι μέσα στη ζωή μας και πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί όχι. Γίνεται πιο προσβάσιμη η κουβέντα μας, έτσι, νομίζω. Πιο κοντά στο κοινό. Ένα θα πω, Νίκη μου, και θα το κλείσω, ότι αν δεν είχα τη δουλειά μου εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω πώς θα τα έβγαζα πέρα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να πω, πριν δώσω το λόγο σε εσάς, κυρία Μπεθάνη, ένα που μου είχε, έτσι, είχα αντιμετωπίσει και με είχε κάνει να σταθώ εξαιρετικά άβολα, ήταν στη συνέντευξη για μία δουλειά, που με είχαν ερωτήσει αν σκοπεύω να κάνω οικογένεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποφασίσω αυτό και δεν νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσω και κάποιον για την πρόθεσή μου να κάνω οικογένεια ή παιδί. Είναι εκ των πραγμάτων όλο αυτό σε βάζει σε μία σκέψη. Κυρία Μπεθάνη, εσείς κάτι προσωπικό? Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν αντιμετώπισα ποτέ κάποιο πρόβλημα, πιθανότατα λόγω του εργασιακού μου ήθους, της συμπεριφοράς μου, της δυναμικής προσωπικότητας. Όλα αυτά ποτέ δεν μου δημιούργησαν πρόβλημα. Είναι σίγουρα διαφορετική η δική μου η θέση, γιατί εγώ έκανα τη δική μου εταιρεία, άρα δεν βρέθηκα να αντιμετωπίσω ερωτήσεις όπως εσείς, κυρία Παπάζογλου, τις οποίες φυσικά είναι τουλάχιστον προβληματικές συμπεριφορές, και οι άλλες κυρίες και σίγουρα από όσους μας ακούνε. Το πρόβλημα, το μοναδικό που είχα εγώ, ας πούμε, σαν προσωπική εμπειρία, είναι ότι, το οποίο όμως δεν ήταν καθαρά προς εμένα, ήταν ότι το 2006 που ξεκινήσαμε την εταιρεία, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν, ειδικά στην Ελλάδα, τι κάνουμε. Οι ίδιοι μας οι γονείς, δηλαδή, δεν μπορούσαν να καταλάβουν με τι ασχολούμαστε, τι κάνουμε. Το ψηφιακό διαδραστικό λογισμικό και τα βιντεοπαιχνίδια, ειδικά τα βιντεοπαιχνίδια, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να καταλάβουν τι κάνουμε, αλλά κυρίως και όταν καταλαβαίναν τι κάνουμε, νομίζαν ότι κάνουμε παιχνιδάκια και δεν ήμασταν σοβαρή εταιρεία, παρά μόνο παίζαμε. Άρα εμείς είχαμε τέτοια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Όταν πήγαμε επίσης να δηλώσουμε CAD, οι υπάλληλοι μας κοιτούσαν και λέγανε, τώρα δεν ξέρουμε πού να σας κατατάξουμε, δεν ξέρουμε τι είστε εσείς, τι καινούριο φρούτο είναι τα βιντεοπαιχνίδια και τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είχαμε αυτά να αντιμετωπίσουμε τότε. Αργότερα, στη διάρκεια των ετών, είχαμε την ευκαιρία να ανοιχθούμε και με την εκπαίδευση σε μεγάλους εκπαιδευτικούς ομίλους, ακριβώς για να κάνουμε κοινωνούς ακόμα περισσότερους ανθρώπους σε αυτή την κατεύθυνση. Και το ψηφιακό διαδραστικό λογισμικό εν γέννη. Φυσικά ήταν και η εποχή τέτοια όπου όλο και περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα ρέτασαν στο curriculum τα τεχνολογικά όλα, όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα, αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω για να ίσως βοηθήσω ανθρώπους και κυρίως κοπέλες νεαρές να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πορεία των ετών, ήταν και να προσπαθώ σαν φοιτητριές μου να τις συμβουλεύω, να συντάσσομαι μαζί τους, να τις βοηθώ και να απορροφώ και βέβαια πολλές από εκείνες με την αποφύτισή τους στην εταιρεία, εφόσον βέβαια δίνουν τις προϋποθέσεις, αλλά κυρίως και να προσπαθήσω και να τα καταφέρω να γίνω μέντορα σε αρκετά πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια, προκειμένου όντως να υπάρχει αυτό που κάνουμε τώρα, αυτή η προσπάθεια να βοηθήσουμε νέες γυναίκες να δουν τους τομείς τους δικούς μας, να ασχοληθούν και να έχουν και έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους πει και δύο συμβουλές παραπάνω. Γενικότερα, αργότερα προσπαθήσαμε να κάνουμε και τεχνολογικά events προκειμένου να υπάρξει ακόμα περισσότερη διάδοση αυτού της τεχνολογίας, συνέδρια, γενικά πράγματα τα οποία είναι εκ των ουκάνευ στη σημερινή εποχή. Και δόξα τω Θεώ, πλέον υπάρχει και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχει και η δυνατότητα για τους ανθρώπους, και όχι μόνο για τις κοπέλες και για τους νεαρούς άντρες, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες πολύ παραπάνω από ό,τι ήταν στις δικές μας εποχές. Τώρα, για πιο προσωπικό, αυτό που αναφέρατε, κυρία Παπάζογλου, ότι ίσως οι γονείς κοιτάνε περίεργα όταν παίρνουν σε κοριτσάκια πράγματα μη γυναικεία, όπως τα έχει η κοινωνία. Αυτό το βίωσαν και οι δικοί μου γονείς. Εμένα ο πατέρας μου έπαιρνε gadgets και ηλεκτρονικά παιχνίδια
βιντεοπαιχνίδια από μικρή ηλικία και ήμουνα από τα ελάχιστα κοριτσάκια που είχαν αυτή την διασκέδαση. Αλλά τελικά θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε, δεν μου βγήκε σε κακό. Οπότε είναι κάτι το οποίο και βέβαια το προσυπογράφω. Και εμένα ο δικός μου πατέρας το έκανε αυτό, γι' αυτό μάλλον το κάνω κι εγώ στην κόρη μου. Και να πω ότι και οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την τεχνολογία, οι γυναίκες δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την τεχνολογία, είναι λιγότερες. Θα πω εγώ από τη δική μου την πλευρά, αμιγώς με τον πλάτο. Είμαστε καλά να ζήσουμε τις εποχές που θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Να περάσουμε, είδαμε το πρόβλημα, τη διάστασή του, με τα στατιστικά του, με τις προσωπικές μας εμπειρίες, λίγο να περάσουμε τώρα στο διατάφτα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς θα ενισχύσουμε την παρουσία. Σίγουρα έχετε όλες ιδέες, θα ήθελα να μου τις πείτε, για να έχει και κάποιο νόημα η μερίδα αυτή για όλους τους ακροατές μας, που ευχαριστούμε πολύ που έχουν μείνει μαζί μας. Να ξεκινήσω, κυρία Σουλιώτη, από εσάς και ενδεχομένως και από την εταιρεία που εκπροσωπείτε. Ναι. Αρχικά έχω διαβάσει κάποια σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι το κοινό είναι interactive και καλά κάνει και μας κάνει challenge. Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να συγκλίνουν πολλές φορές και στο θέμα μικρότητα κτλ. Αλλά δεν είναι το μόνο, συμφωνώ. Και πρέπει να τα κάνουμε tackle και λίγο ξεχωριστά. Στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά θεωρώ ότι οποιαδήποτε μορφής διάλογος, όπως αυτό που γίνεται σήμερα, είναι σημαντικές κινήσεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μας φαίνεται ότι, okay, another discussion about the same topic. Μαζεύονται πολλές φωνές και τελικά έτσι έρχεται η αλλαγή. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια, σίγουρα από πλευράς εταιριών. Εγώ είμαι τυχερή που είμαι σε μια εταιρεία η οποία κάποια από τα θέματα τα οποία τέθηκαν και από το κοινό τα κάνει tackle, δηλαδή το κομμάτι του upskilling και reskilling, το οποίο στον κλάδο μας όντως είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο και πάρα πολύ focus σε σχέση με άλλους κλάδους που μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Και σίγουρα αν η εταιρεία δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις μέσα στις εργασιακές ώρες, είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα challenge από μόνο του. Το πότε τελικά εγώ θα κάνω upskill και πώς θα μπορέσω να είμαι στις επάλξεις για να διεκδικήσω την επόμενη μου θέση, για να μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου κτλ. Οπότε η εταιρεία παίζει ένα τεράστιο ρόλο, σίγουρα και στο κομμάτι του mentorship, οπότε να υπάρχει ουσιαστικά support system, αυτό που ανέφερα και πριν, όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά εφόσον εδώ είμαστε σήμερα για να μιλήσουμε για τις γυναίκες, που από αυτά που αναφέρθηκαν και πριν, ξαναλέω, φαίνεται ότι καλώς ή κακώς ακόμα δεχόμαστε περισσότερη πίεση σε σχέση με τους άντρες. Οπότε το support system που πρέπει να έχουμε, όχι επειδή είμαστε αδύναμες, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, να μην υπάρξει κάποια υπόνοια, αλλά επειδή επί του πρακτέου δεχόμαστε περισσότερη πίεση, είναι σημαντικό οι εταιρείες να το αναγνωρίζουν αυτό και να μας δίνουν το support που χρειαζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι εταιρείες από μόνες τους δεν αρκούν και σίγουρα χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και από την πλευρά την κρατική, κυρίως από τα σχολεία. Νομίζω ότι μία από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα κενά, τουλάχιστον το είχα εγώ, μακάρι να μην το έχουν τα κορίτσια πλέον, είναι ότι δεν ήξερα τι ήθελα, γιατί δεν ήξερα τι μπορώ να γίνω. Οπότε, αν δεν ξέρω ότι μπορώ να γίνω κάτι, σίγουρα δεν μπορώ και να το επιλέξω. Ή αν έχω ακούσει κάτι, αλλά πάλι δεν καταλαβαίνω εγώ πώς αυτό μπορώ να βάλω τις ικανότητές μου και, εν πάση περιπτώσει, τα θέλω μου να ματσάρουν με αυτό, πάλι δεν θα το επιλέξω. Οπότε, πολλές φορές μπορεί να μην είναι ο φόβος, μπορεί να είναι και η άγνοια. Οπότε, παίζει τεράστιο ρόλο το πώς τα σχολεία μπορούν να έρθουν σε επαφή είτε με τις εταιρείες για να δώσουμε πληροφορία του τι κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, πίσω από αυτές τις γυάλινες πόρτες, να φτιαχτεί ένα curriculum, να γίνουν εκπαιδεύσεις και τελικώς η νέα γενιά να μπορέσει να επιλέξει πολύ ξεκάθαρα εγώ αυτό το θέλω ή αυτό δεν το θέλω. Οπότε νομίζω επιλογικά είναι μια συλλογική προσπάθεια από όλους τους φορείς. Σίγουρα οποιοδήποτε άλλοι φορείς, όπως εδώ ας πούμε η εξαιρετική προσπάθεια και του Γιώργου από φορείς οι οποίοι αγγίζουν την τεχνολογία από άλλα μετερίζια, αλλά μπορούν να βοηθήσουν, είναι και αυτή πολύ σημαντική. Οπότε νομίζω ότι από όλες τις πλευρές χρειαζόμαστε all the support και νομίζω, ξαναλέω, είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ σήμερα, ότι το ότι είμαστε εδώ και εμείς που μιλάμε, αλλά και το κοινό που μας ακούει, δείχνει ότι αυτή η συζήτηση έχει ενδιαφέρον και πρέπει να συνεχιστεί. Ναι, συμφωνώ.
Βλέπω και ενδιαφέροντες προτάσεις από το κοινό, έτσι, στα σχόλια. Να πούμε εδώ, όπως μας λέει η κυρία Αντωνιάδη, ότι στον κλάδο της τεχνολογίας πρέπει να ανεώνει συνεχώς τις γνώσεις μας και αυτό πρέπει να γίνεται εκτός δουλειάς. Κάτι το οποίο και αυτό μπορεί να δυσκολεύει την κατάσταση και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κουτσουρέλη να μας πει εκείνη πώς σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύση για να μην υπάρχει πλέον αυτή η υποεκπροσώπηση των γυναικών στο συγκεκριμένο κλάδο. Τι βλέπετε εσείς, κυρία Κουτσουρέλη, γιατί ξέρω ότι έχετε και μία υποχρέωση και μπορεί να χρειαστεί να αποδεσμευτείτε νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα εντοπίσω το θέμα, διότι αναφέρονται διάφορα, αλλά θα θέλω να εντοπίσω το θέμα για τα νέα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους. Και θέλω να το εννοώ ότι στο θέμα της παρουσίας στον τομέα της πληροφορικής, που είναι οι μεγάλες ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, στο χώρο, όχι μόνο της πληροφορικής, γενικώς στα STEM, είναι οι μεγάλες ευκαιρίες για τις γυναίκες να κάνουν καριέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, ότι η κοινωνία μας δεν έχει τα σωστά πρότυπα για τις γυναίκες. Λοιπόν, όταν τα γυναικεία πρότυπα της σύγχρονης εποχής είναι περισσότερο εικονικά παρά πραγματικά και συνήθως ανάγονται σε superwoman και είναι σαν να κοροϊδεύουμε τις γυναίκες. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, πώς να δημιουργήσουμε ηγετικά γυναικεία πρότυπα που θα ανταποκρίνονται σε νέες ανάγκες και στην αναζήτηση των νέων κοριτσιών που ξεκινάνε τη ζωή τους. Θα πρέπει να γυρίσουμε να δούμε στην ουσία των πραγμάτων πώς χτίζονται αυτά τα πρότυπα. Και η ουσία βρίσκεται στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ανάπτυξη κουλτούρας ισότητας. Σας λέω την εμπειρία μου μετά από τόσα χρόνια και όλη μου την πορεία μέσα σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Άρα θα πρέπει να προάγει το σύστημα και όλη η κοινωνία να το συνειδητοποιήσουμε, τα νέα κορίτσια να στραφούν σε νέους τομείς που υπάρχουν οι ευκαιρίες. Και θέλω να πω ότι τι συνήθως, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει αρχίσει τα πράγματα και υπάρχει μία ισότητα και έχουν δώσει κάποια βαρύτητα στους υπολογιστές, όταν αρχίσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στις γυναίκες ταιριάζει περισσότερη η φροντίδα, η εκπαίδευση, η παρεμφερή επαγγέλματα, αποφαρύνοντας στην ουσία να ενταχθούν στο επάγγελμα STEM. Εγώ θυμάμαι ότι, και θέλω να σας φέρω μία εμπειρία από το δικό μου, ήταν κάποια πριν μερικά χρόνια, ένα ιταλικό σχολείο μας είχε ζητήσει να έρθει να ξεναγηθεί στην εταιρεία μας. Ήτανε λύκειο, απόφοιτη και κάνανε μια περιοδία, ήταν Ιταλοί, ερχόντουσαν στην Ελλάδα, περάσανε, ζητήσανε να έρθουν να μας γνωρίσουν. Λοιπόν, θυμάμαι όταν του ζητήσαμε ποια είναι η σύνθεση αγοριών κοριτσιών, μας λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, 14 αγόρια, ένα κορίτσι. Τελικώς, όταν εμφανίστηκαν, το ένα κορίτσι δεν υπήρχε. Γιατί δεν είχε έρθει, γιατί είχε αποθαρρυνθεί. Ήταν ένα κορίτσι ανάμεσα σε πολλά αγόρια και φυσικά είπε, όχι, εγώ δεν θα έρθω, ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που θα πρέπει και ενισχύω την ανάγκη που θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και να δει η γυναίκα λίγο να πάρει τις ευθύνες απάνω της για τον εαυτό της, είναι αυτό που παρατηρούμε, ότι για θέματα που αφορούν τη γυναίκα δεν αποφασίζει η ίδια γυναίκα για τον εαυτό της, αλλά άντρες. Και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθούμε και πάλι επανέρχομαι στο θέμα του εξυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Για τη νέα γενιά, ώστε να στραφεί προς την ψηφιακή κοινωνία και στις νέες ανάγκες. Η κοινωνία του μέλλοντος θα είναι ψηφιακή. Και ευχή όλων μας είναι να μην χάσουμε τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Αυτά έχω να σας πω. Είμαι ανοιχτή μετά, αν θέλετε, κάποια ερώτηση. Ευχαρίστω. Κυρία Κουτσουρέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ότι αν, καθώς μιλάει κάποιος συμμετέχον άλλος, μπορείτε να αποχωρήσετε αν δεν είναι ο χρόνος που πρέπει να το κάνετε. Γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση, γι' αυτό το λέω. Να περάσω, κυρία Μπεθάνη, σε εσάς. Και να πω πριν δώσετε εσείς τη δική σας οπτική περί των λύσεων στο πρόβλημα που συζητάμε σήμερα, που είναι υποεκπροσώπηση των γυναικών, ότι επισημαίνουν και όσοι μας ακούνε, κάποιοι από αυτούς μας ακούνε, ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση εντός με εκτός συνόρων, ότι κάποια προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζουν έξω, που σημαίνει ότι πάλι έχουμε μία υστέρηση, είμαστε λίγο πίσω. Φυσικά αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, δεν μπορώ να τονίσω αρκετά, όπως και η κυρία Κουτσουρέλη, την αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι το σημείο κλειδί, βάσει της εποχής και των εξελίξεων. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ένα χρονιστικό curriculum στις σχολές. Αυτό το βίωσα και εγώ, και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που προσπαθούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα στα παιδιά, στους φοιτητές μας. Τώρα, πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και για επαναπατρισμό ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, δυστυχώς, ακριβώς για να αλλάξει αυτή η κατάσταση εδώ. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάποια πράγματα τα αγγίζουμε επιδερμικά, λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχουμε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι είναι εκ των ουκ άνευτο ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν το mindset που έχουν στην ποσόστοση, στα διοικητικά συμβούλια και στο δυναμικό τους. Είναι προφανή. Ότι προφανές ότι πρέπει να υπάρχουν οι άδειες συγκεκριμένης μητρότητας, βρεφονιπιακοί σταθμοί, όλα αυτά που μπορούν να αλλάξουν και να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα που όντως ισχύουν στο εξωτερικό. Συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων για την αγορά εργασίας, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει επιτέλους να φωτιστεί. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η κουλτούρα αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιοποίησης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα, ξαναλέω, αλλά πρέπει να θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για αυτά. Τα παραθέτω πολύ γρήγορα. Το mentoring, επίσης, στο τέλος, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτές οι προσπάθειες, όπως η σημερινή, του Γιώργου Τσεκούρα, να αλλάξουμε την κατάσταση. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω για τους ανθρώπους που μας ακούνε, πραγματικά, ό,τι και αν λέμε σήμερα, το θέμα είναι να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μπορέσουν να κάνουν, γιατί υπάρχει πραγματικά η πρόσβαση στην πληροφορία, είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ εύκολη πλέον, να προσπαθούν να μην περιορίζονται μόνο σε ό,τι μαθαίνουν από τις σχολές τους, αλλά να κάνουν πραγματικά το pop skills και να μην φοβούνται να τα κάνουν μέσα από το ίντερνετ. Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για να μάθουν πράγματα που είναι δωρεάν. Το φλέγον για τις επιχειρήσεις όπως η δική μας, με το ψηφιακό διαδραστικό λογισμικό και τα βιντεοπαιχνίδια, είναι να υπάρχει πορτφόλιο. Δεν ενδιαφερόμαστε τόσο για τα πτυχία per se, όσο το να υπάρχει πορτφόλιο και να δείχνει κάποιος, οι γυναίκες και οι άντρες, ότι πονάνε αυτό που κάνουν και μπορούν να κάνουν πράγματα. Αυτό για μένα είναι το βασικό. Αυτό είναι σαν μικρή συμβουλή για αυτούς που μας ακούνε και είναι στη διαδικασία που θέλουν όντως να απασχοληθούν σε εταιρείες όπως η δική μας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε και τη δίνετε. Όντως δεν μας κάνει εγγονός, γιατί και εγώ, καθώς μιλάτε, 100 πράγματα που πρέπει να σας ρωτήσω. Αν βλέπουμε τελικά ότι επιστρέφουν λίγο τα τελευταία χρόνια έστω, πολλά προσωπικές εμπειρίες για την εκπαίδευση και το πόσο καλύτερα μπορεί να είναι έξω, που στρέφει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους προς τα έξω, αντί να τους φέρνει προς τα μέσα. Είναι λίγο περιορισμένο ο χρόνο για να τοποθετηθούν όλοι. Απλά το μόνο που θέλω να πω, γιατί έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, δεν είναι το εξωτερικό η πανάκια. Δεν είναι ο παράδεισος και αυτό πραγματικά, όταν το λέω, το συζητώ, πολλές φορές με κοιτάνε στραβά, όμως είναι γεγονός.
δεν είναι τα πράγματα έξω πάντα ιδανικά και ιδηλιακά. Υπάρχουν προβλήματα και εκεί και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν τη χώρα και όχι να ψάχνουμε διεξόδους διαφυγής. Συμφωνώ. Κύριε Τσούλα, σε εσάς ο λόγος. Εγώ θα συμφωνήσω ειδικά με την Κωνσταντίνα για το τελευταίο που είπε ότι το εξωτερικό δεν είναι πανάκια, αλλά εγώ το νομίζω και ότι από τα προσωπικά μου βιώματα ο όρος διαβίου μάθηση για μένα δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική αντίληψη, να το πω έτσι. Είναι κάτι το οποίο το τηρώ στην καθημερινότητά μου και θεωρώ ότι αυτό το never-stop learning που λένε και οι Άγγλοι, ότι είναι το κλειδί για να πετύχεις πράγματα και οφείλεις σε ένα τέτοιο κλάδο όπως είναι η πληροφορική, να είσαι πάντα ενήμερο για το ό,τι καινούριο υπάρχει, για ποια είναι η τρέχουσα τάση και να εκπαιδεύεσαι πάνω στις τρέχουσες τάσεις. Δηλαδή αυτό το upskilling πρέπει να μας γίνει κανόνας, ακόμα και για τα παιδιά που είναι είτε σε στάδιο αυτή τη στιγμή να μπουν στις σπουδές τους ή που είναι σε κάποιες ακόμα προκαταρκτικές σπουδές στο κομμάτι της τεχνολογίας, θα πρέπει συνεχώς να εκμεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες που τους δίνουμε για μάθηση και ανάπτυξη. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση συνεχής είναι από τα πιο σημαντικά, νομίζω, κριτήρια για να πετύχει κανείς και να παραμείνει σε αυτό το κλάδο πετυχημένος. Είναι τόσες πολλές οι εναλλαγές που γίνονται στον τομέα καθημερινά. Τώρα με το AI, το ChatGPT, όλα αυτά που την κυβερνοασφάλεια, ας πούμε, είναι κλάδοι οι οποίοι άπτονται της πληροφορικής, αλλά είναι κάποια καινούργια πράγματα τα οποία ακόμα και το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να τα διδάξει αυτά, γιατί είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές που καθένας πρέπει να το βάλει στην καθημερινότητά του, το να επανεκπαιδεύεται συνεχώς και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες που έχει πάρει είτε από κάποιο πανεπιστήμιο, είτε από κάποιο certificate, είτε ακόμα και από την ίδια τη δουλειά. Αν θέλει να γίνει καλύτερος, πρέπει συνεχώς να κάνει upskilling. Ένα δεύτερο που θέλω να πω εγώ είναι ότι επειδή μιλάμε και για λίγο για τις γυναίκες που είναι στο κομμάτι της πληροφορικής, ότι δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε τα αρνητικά σχόλια ως κάτι το οποίο θα μας μείνει στο μυαλό και θα μας κάτσει εκεί ως αρνητικό. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε με την αντίθετη πλευρά του, δηλαδή με το θετικό του το κομμάτι, και να μαθαίνουμε από αυτό, όπως μαθαίνουμε πολλές φορές και από τα λάθη μας. Δηλαδή, τα αρνητικά σχόλια σε βάθος χρόνου να το κάνουμε όφελός μας ουσιαστικά, για να βελτιώσουμε ενδεχομένως κάτι που μπορεί να έχουμε κάνει λάθος και δεν έχουμε κάνει λάθος. Δεν είναι πάντα το απαραίτητο να το έχουμε κάνει λάθος. Κάτι ακόμα που άπτεται και τον δικό μου αρμοδιοτήτων στο κομμάτι του Women for Cyber που εκπροσωπώ και σήμερα, είναι το κομμάτι του mentoring. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος, αν είναι σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, να βγει έξω στην αγορά της πληροφορικής και αν είναι και γυναίκα, να είναι μόνος του. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν, είτε στην τεχνολογία, είτε και γενικότερα σε career paths, που μπορούν να το συμβουλεύσουν από πού μπορεί να ξεκινήσει, τι μπορεί να κάνει, με ποιους μπορεί να δικτυωθεί ουσιαστικά, γιατί η δικτύωση σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη δική μου τη γενιά δεν την είχαμε εύκολα, γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τώρα όμως τα νέα παιδιά και ειδικά οι γυναίκες στο κομμάτι της τεχνολογίας έχουν πάρα πολλά δίκτυα γυναικών και στην Ελλάδα δρούν πάρα πολλά, όχι μόνο στην κυβερνοασφάλεια, τεχνολογία γενικότερα και πληροφορική, όπου υπάρχουν γυναίκες από όλο τον κόσμο, με τις οποίες μπορούν να συναναστραφούν και να μάθουν πράγματα που δεν πιστεύουν τα παιδιά σήμερα ότι θα μπορούσαν να μάθουν. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτά, γιατί το community είναι πάντα αυτό που δουλεύει, λέω εγώ. Ότι αν ρωτήσεις τον άλλον, κάτι παραπάνω θα μάθεις πάντα. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε μόνο με το τι μας έχουν πει στη σχολή, στο σχολείο ή και στο σπίτι πολλές φορές. Εγώ όταν σπούδασα πληροφορική το 1990, οι γονείς μου με κοίταγαν λες και έρχομαι από άλλο πλανήτη. Μου λέει πληροφορική, κορίτσι, πράγμα, τι θα κάνεις εκεί, μου είπανε. Εντάξει, κάτι θα γίνω, είπα εγώ στην αρχή. Όπως είπε και η Νίκη, εγώ ήμουν από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους τεχνολογίας στην Ελλάδα, όπου πηγαίναμε ταξίδια με τους δημοσιογράφους και ήμουν η μόνη γυναίκα στο δωμάτιο, που λένε. Και ότι ακόμα συμβαίνει αυτό. Μπορεί. Ναι, αλλά επιβίωσα και επιβίωσα μια χαρά. Όταν τον σεβασμό των άλλων τον κερδίζεις. Τον κερδίζεις με τον τρόπο σου και με αυτά που ξέρεις και με αυτά που μπορείς να δώσεις, νομίζω. Και αυτό είναι, νομίζω, το κλειδί για όλα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πρασάκη, σε εσάς τελειώνει ο χρόνος. Να δώσω το λόγο για δικές σας λύσεις, προτάσεις. Ναι. Να συμπληρώσω εδώ σε αυτό που είπε η Στέλλα, και εγώ όταν πρωτοξεκίνησα στη Cisco είχαμε τότε, δεν θα ξεχάσω, 85 άντρες,
Τρεις γυναίκες. Ήμουν μία από τις τρεις. Αυτό άλλαξε πολύ πολύ αργά στην πορεία. Okay, για την επίλυση του θέματος, θα ξεκινήσω με την ευαισθητοποίηση και την προώθηση. Ενθαρρύνουμε την ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα της ισότητας των φύλων γενικότερα και προωθούμε καμπάνιες όπως και από όπου μπορούμε. Καμπάνιες που επιδιώκουν επιτέλους να καταρρύψουν τα στερεότυπα για τις προκαταλήψεις που συζητούμε, που υπάρχουν ακόμα δυστυχώς, για το ρόλο των γυναικών στην τεχνολογία. Η γυναίκα είναι πολύτιμη στη τεχνολογία και αυτό θα αποδειχθεί ακόμα πιο καλά στο μέλλον, πιστεύω. Ξανά θα πω και εγώ, εκπαίδευση και κατάρτιση. Εκπαίδευση, πολύ σημαντική. Επενδύουμε σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που στοχεύουν στις γυναίκες, συγκεκριμένα προωθώντας τη συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα σπουδών και επαγγελματικής εξέλιξης. Ξεκινούμε από μικρή ηλικία, αν είναι δυνατόν. Εδώ θέλουμε τη συνεργασία, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας. Να βάζουμε μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων από το γυμνάσιο. Να παίρνουν μία γεύση. Είναι κορίτσια αγόρια, αλλά και τα κορίτσια κυρίως. Να βλέπουν πού έχουν ίσως κάποιο ταλέντο, τι τους αρέσει, τι τους έλκει. Θα παίξει τεράστιο ρόλο αν μπουν αυτά τα μαθήματα από μικρή ηλικία, θεωρώ. Θα αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών στον χώρο μας. Ενισχύουμε το ρόλο της γυναίκας στην ηγεσία. Προωθούμε τη συμμετοχή δηλαδή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις ενδοεταιρικά, σε οργανισμούς, στον τομέα της πληροφορικής γενικότερα. Μπορούν να τα καταφέρουν μια χαρά. Στη Cisco έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό σε ηγετικές θέσεις που κατέχονται από γυναίκες. Είναι άλλωστε... εταιρείες να μοιάσουν στη Cisco είναι το πρόβλημα. Αναφέρομαι στη Cisco γιατί αντιπροσωπεύω τη Cisco. Ξέρω ότι δεν είμαστε αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, ότι είμαστε λίγο πιο μπροστά σε αυτό, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα για να ακολουθήσουν οι εταιρείες γενικότερα. Αντίστοιχα και η Microsoft νομίζω είναι στα ίδια επίπεδα. Ας ακολουθήσει η αγορά κάποια πρότυπα που είναι πετυχημένα, τέλος πάντων. Μια δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Δημιουργούμε λοιπόν ένα περιβάλλον εργασίας που είναι ανοιχτό στην πολυμορφία γενικότερα και διασφαλίζει ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της εξέλιξής τους μέσα στην πορεία, στην εταιρεία. Σύνδεση με κοινότητες και δίκτυα, και αυτό είναι σημαντικό. Συμμετέχουμε οι γυναίκες σε δίκτυα, κοινότητες που προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στην τεχνολογία. Όπως ομάδες, γυναικείες ομάδες από ένα παράδειγμα προγραμματισμού και τεχνολογίας, γυναικείες ομάδες στην κυβερνοασφάλεια. Υποστήριξη επίσης μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης. Προωθούμε δηλαδή τη συμμετοχή των γυναικών να πάνε σε εταιρείες και να κάνουν εκεί την υλοποίηση της πρακτικής τους. Με ή χωρίς αμοιβή, δεν ξέρω πώς είναι αυτά, είναι θέματα HR, αλλά να υπάρξουν έστω στο πλαίσιο της πρακτικής τους σε ένα αληθινό περιβάλλον επαγγελματικό και να δουλέψουν στον τομέα πάνω που έχουν σπουδάσει. Όχι να το σπουδάζουμε όπως προαναφέρθηκε και μετά να το αφήνουμε και να κάνουμε άλλα πράγματα. Είναι για μένα είναι τρομερό δηλαδή να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών με πτυχία στην προφορική, αλλά να μην τα χρησιμοποιούν. Είναι κρίμα. Οι μέντορες που είπαμε, μέντορας, είναι επίσης πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του μέντορα και γενικότερα ενός υποστηρικτικού δικτύου για τη γυναίκα που μπορεί να την βοηθήσουν και στις δεξιότητες και να την προωθήσουν στο να πάρει μια ανώτερη θέση και γενικά σε ό,τι χρειάζεται. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που ξεκινούν φυσικά από την ηγεσία της εκάστοτε εταιρείας και προωθούνται ή ενθαρρύνονται και από άλλους κοινωνικούς φορείς. Θέλει συνεργασία πολλών επιχειρήσεων, κυβέρνησης, κοινωνικών φορέων και άλλων. Αλλά όπως κάποια κυρία είπε πάλι πριν, όσο πιο πολλές φωνές, γυναικείες και τέτοια παραδείγματα, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί. Σίγουρα η γυναίκα είναι ικανή και μπορεί να διαπρέψει στον χώρο της τεχνολογίας. Και αν μου επιτρέπετε κλείνοντας να πω, γιατί μια κυρία είδα, διαβάζω και τα σχόλια παράλληλα, είπε ότι διαφωνώ ότι είναι στη φύση μας ο κυρίως ο ρόλος της νοικοκυράς. Όχι, το ξεκαθαρίζω, είπα είναι στη φύση μας ο ρόλος της μητρότητας, όχι της νοικοκυράς. Έτσι.
Προσωπικά έχω πολλά χρόνια να κάνω δουλειά. Πληρώνω μόνο το Θεό και έρχεται και μου κάνει τις δουλειές. Όταν λέμε, ήταν το αρχικό σχόλιο, είχε το ρόλο της νοικοκυράς. Όχι, στη φύση μας είναι η μητρότητα και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Γι' αυτό είμαστε περήφανες και αυτό πάμε να ισορροπήσουμε, εξισορροπήσουμε όσο μπορούμε με τις υποχρεώσεις μας στη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εγώ αυτά που κράτησα από όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε τελευταία μία μισή ώρα ήταν εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, για να κάνω ένα μικρό sum up. Εκπαίδευση και κατάρτιση που δεν σταματάει ποτέ και πουθενά. Επαγγελματικός προσανατολισμός και ερεθίσματα πολλά, τα οποία θα πρέπει να δίνονται και από την οικογένεια, ενδεχομένως και από το κράτος, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό, από τους εκπαιδευτικούς, από πολλά. Ηγετικά γυναικεία πρότυπα, σύνδεση επιχειρηματικότητας με εκπαίδευση, αυτό σε όλους τους κλάδους θα βοηθήσει. Ανάπτυξη κουλτούρας ισότητας, αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Είναι όμως προαπαιτούμενο για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα που θα έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και δεν θα υποεκπροσωπούμαστε ως φύλο. Και δημιουργία υποστηριστικού περιβάλλοντος. Είναι ένας συνδυασμός, μια συνεργασία, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Πρασάκη. Και με αυτή την πολύ ωραία συνεργασία, ελπίζω εμείς σήμερα, γιατί είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία και μια πολύ ωραία κουβέντα, ελπίζω και εμείς να καταφέραμε να δώσουμε έτσι, να ανοίξουμε, να δώσουμε κάποιες νέες οπτικές, κάποιες σκέψεις, να εμβαθύναμε κάπως σε κάποια πράγματα, προσωπικές εμπειρίες για να πάρουν κάποιο κουράγιο. Θα ήθελα σίγουρα ως γυναίκα να ευχαριστήσω το Μουσείο Πληροφορικής και τον Γιώργο τον Τσεκούρα που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση και πραγματικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς που συμμετείχατε τόσο ένθερμα, ζωντανά και καταθέτοντας πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Δεν ξέρω αν θέλει κάποια από εσάς να προσθέσει κάτι ή ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει μείνει άναυδος. Θέματα τα οποία βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, και να πω ότι οι γυναίκες δεν διεκδικούμε παρά το αυτονόητο, κορίτσια που μας ακούτε. Η τεχνολογία αποτελεί κομβικό πυλώνα της εξελικτικής πορείας της ίδιας κοινωνίας, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Και μπορούμε οι γυναίκες να συμβάλλουμε σημαντικά, συμμετέχοντας δημιουργικά, ενεργά και ισότιμα κυρίως. Αυτό. Δεν φοβόμαστε, προχωράμε και δεν μας αποτρέπει κανένας ή καμία κατάσταση που μπορεί να θεωρείται τρικλοποδιά. Κυρία Πεθάνη, εσείς. Είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες και να μοιραζόμαστε και εμπειρίες και σκέψεις και να συμμετέχουμε πραγματικά σε μια συζήτηση που είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Να είναι καλά ο Γιώργος Τσεκούρας και όλες οι συμμετέχουσες για την πολύ ωραία συζήτηση. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Γνώρισα κάποιες ή γνώριζα ήδη κάποιες άλλες. Και μπράβο Γιώργο για την πρωτοβουλία και σε ό,τι πρωτοβουλία υπάρξει μεταγενέστερη, είμαστε εδώ να στηρίζουμε βέβαια. Κυρία Τσούλα. Εγώ είναι τελευταίο θέλω να πω για να δώσω και μία λύση σε όποιον θέλει να ασχοληθεί, σε όποια κοπέλα θέλει να ασχοληθεί, και όχι μόνο κοπέλα, μπορεί να είναι και αγόρια, δεν είναι το θέμα, με την κυβέρνηση ασφάλεια. Το Women for Cyber Greece είναι ένα δίκτυο το οποίο κάνει όλα αυτά, κάνει και mentoring, μπορεί να κάνει και προτάσεις για upskilling, για οτιδήποτε θέλει να κάνει στο κομμάτι της κυβέρνηση ασφάλειας. Μπείτε στο womenforcybergreece.com, είτε εγώ είτε κάποιοι άλλοι θα απαντήσουμε σίγουρα σε όποια ερώτηση έχετε και νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι. Είμαστε μια χαρά, δεν φοράμε κούλες. Κυρία Σουλιώτη. Και εγώ να ευχαριστήσω και πάλι για αυτή την ευκαιρία. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική. Έμαθα και εγώ πάρα πολλά σήμερα από αυτά που άκουσα. Μπήκαμε πολύ ανοιχτό μυαλό. Κάποια επιβεβαιώθηκαν, όπως είπαμε, ότι δεν είναι όλα τέλεια, αλλά πήρα πολύ ελπίδα για το μέλλον. Ελπίζω να συνεχίσουν αυτές οι δράσεις. Γιώργο, κοιτάω προς εσένα, γιατί τώρα ξεκίνησες κάτι, οπότε δεν γίνεται να είναι one-off. Ξέρεις ότι έχει μεγάλη σημασία η συνέχεια στον χώρο της τεχνολογίας. Να πω ότι εμείς, σαν Microsoft, κάνουμε μία προσπάθεια σε αυτό το χώρο να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες. Οποιοδήποτε από το κοινό θέλει να με κάνει reach out, αν μπορώ κάπου να βοηθήσω, να δώσω κάποια πληροφορία ή κάποια από τα πολλά links που έχουμε, δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Αλλά προσπαθούμε, γιατί είδα και κάποια σχόλια για γυναίκες developers κτλ. Υπάρχει πολύς χώρος.
αλλά είναι και τέλειες οι νέες ιδέες. Οπότε, όποιος θέλει να κάνει reach out, να δούμε και μαζί τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Είμαι πολύ ανοιχτή. Και Γιώργο, περιμένουμε το επόμενο κάλεσμα. Νομίζω ότι όλες οι κυρίες είπαμε εδώ ότι θα είμαστε και πάλι εκεί να στηρίξουμε. Ωραία, λοιπόν. Ας βάλω και εγώ τον εαυτό μου σε μεγάλο παράθυρο μετά. Λοιπόν, εντάξει, το επαναλαμβάνω, όχι τυπικά, ουσιαστικά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που μας παρακολούθησαν, αλλά κυρίως και εσάς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Ναι, θα υπάρχει συνέχεια που δεν με ρωτάτε. Αυτό μας κάνει, είναι η αρχή μια σειρά δράσεων που θα κάνουμε με θέμα τη γενική εκπροσώπηση στην πληροφορική. Το Δεκέμβριο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και κάποιες τύπου θεατρικές παραστάσεις, παύλα διαδραστικά δρόμενα στο μουσείο, που είναι και αυτά αφιερωμένα στις γυναίκες στην πληροφορική. Οπότε αναμείνατε στο ακουστικό σας, λέγανε παλιά, στο live σας, θα πω εγώ, ή στον υπολογιστή σας. Και επίσης να πω ότι όσο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, επειδή εδώ και 10 χρόνια κάνουμε ξεναγήσεις και αναφερόμαστε στην ιστορία της πληροφορικής στην παγκόσμια, να πω ότι αναφερόμαστε στις γυναίκες πριν γίνει πολύ της μόδας, γιατί είχε γίνει τα τελευταία χρόνια λίγο της μόδας. Mm-hmm. Μιλάγαμε για την Αναντα Λαβλέις Μπάιρον, για την Μαργκάρετ Χάμιλτον και για όλες τις υπόλοιπες, πριν γίνει πολύ, πώς λέγεται στα ελληνικά, στο Μοσχάτο, το λένε mainstream όλο αυτό. Οπότε χαιρόμαστε που ήρθε και μας βρήκε η εποχή. Άρα κάτι καλό κάναμε, και όχι για να μειώσουμε κάποιο φύλλο και να αναδείξουμε κάποιο άλλο. Όπως λέω και εγώ στα νέα παιδιά, το να επιλέξει κάποια πληροφορική θα πρέπει να είναι μόνο θέμα επιλογής και όχι θέμα φύλου. Ακριβώς. Συμφωνώ. Θα συμφωνήσω και στο επανδύν για όλους μας. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.